περάσει. Ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην έκθεσή μας. Πιστεύω να είναι ωραία τα θέματα που έχουμε. Το Σωματείο Φάρο Πολιτεία της Πάτρας, συσταμένη βούληση και έκφραση όλων όσων ποντιακή κατοχή στην πόλη μας, νιώθει βαρύ το χρέος και απέναντι στην μνήμη εκείνων των προσφύγων, οι οποίοι με τον ερχομό τους, παρότοξη βιοποριστικό πρόβλημα που χρεώθηκαν, δεν έπαψαν να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν, κρίνοντας αναγκαία την οργάνωση και θεσμική εκπροσώπηση της πολιτιστικής ιδεότητας των Βοτήρων στην εθνική κοινωνία. Στα βήματα που χάραξε ο πρώτος μας σύλλογος για αναγέννηση, μόλις το 1923, δεμένη με την παράδοση, έχοντας στο νου και την ψυχή τα ιδανικά, τα ίδια και τα έθνα, την ιστορία και τον πολιτισμό των προγόνων μας, συνεχίζουν τα τελευταία 25 χρόνια να σηκώνουμε το φορτίο της μνήμης. Η προσφορά του ποντιακού στοιχείου στην Πάτρα είναι μεγάλη για κάτι που ακόμα δεν έχει δεχτεί την αντιμνηστία που του πρέπει. Αφαιρώνουμε τον κύκλο των εκδηλώσεων μνήμων σε Βένε Πόλο, του ξεριζωμένου προγόνου μας που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν βιαία από τα άγια κόμματα της αγαπημένης πατρίδας και να εγκατασταθούν στην Αχαία, Πάτρα, Ρίο, Απιδεώνα, Αίγυπτο. Τους αφαιρώνουμε κάθε σκέψη, μα και αυτή την ταπεινή μας προσπάθεια. Είναι έκφραση της ιστορίας και του πολιτισμού μας, ένα ταξίδι επιστροφής στις απέραντες όμορφες ομορφιές της αρχικής μας κοιτίδας και τις μνήμες των ανθρώπων που έμειναν πίσω. Είναι κομμάτι μιας ζωής που το διασώζουμε για να θυμίζουν το χθες που χάθηκε, αλλά δεν είναι μόνο του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν και βοηθούν με τον τρόπο τους. Με την υπόσχεση να προσπαθήσουμε και στο μέλλον να επιτελούμε το χρέος μας σε αυτούς που μας άφησαν ως παρακαταθήκη τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία του πολιτισμού μας, με σκοπό να διαφυλάττουμε και να παραδίδουμε αυτούσια στις επερχόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον αξιόπιμο αγαπητό αντιδήμαρχο πολιτισμού, κύριο Αλέξη Καρμέα, να κηρύξει την έναρξη των εγγενείων μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου. Για την ενότητα αυτή εκδηλώσεων, γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή έκθεση, θα ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις που ακολουθούν και καλό είναι να τις θυμίσετε με την παρουσία σας για εξίσου τον κόσμο. Δεν σκέφτηκα καθόλου για τη Δημαρχία Πολιτισμού ότι πρέπει να στηρίξει την ενότητα εκδηλώσεων αυτή. Και αυτό γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και να σβήνουμε το χτες, γιατί σβήνουμε αντίστοιχα ένα κομμάτι από το αύριο και από το μέλλον. Νομίζω ότι ήδη η έκθεση, όπως μπορεί να περιπλανηθεί κανείς, περιέχει στιγμές από το ξεριζωμό, από τους πόλους που έφτασαν στην Πάτρα, από την κουλτούρα, από την ιδεολογία, από τις σκέψεις, από τον πολιτισμό που έφτασαν στην πόλη μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Φάρο Ποντίων που είναι και 25 χρόνια για την πρωτοβουλία αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις οικογένειες που έδωσαν το υλικό προκειμένου να συγκεντρωθεί το φωτογραφικό υλικό και άλλα αντικείμενα για να γίνει η έκθεση αυτή. Να ξέρετε ότι εμείς τις όποιες προσπάθειες κάνετε είμαστε πλάι σας με τον τρόπο που μπορούμε και όπως μπορούμε και να κηρύξουμε την έναρξη όχι μόνο της έκθεσης, όχι της ενότητας που ακολουθεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μαζί μας βρίσκεται και ο κύριος Σπύρος Καραχάνιος, πρόεδρος της ΙΠΕΠ, ο κύριος Καραχάνιος μας είχε στηρίξει και ήταν αρρωγός στην προηγούμενη έκθεσή μας το 2005. Θα πει δύο λόγια, ο Σπύρος. Βέβαια. Κύριε Καραχάνιο. Τα λόγια ήταν μερικές φορές περιττά. Φωτογραφίες εδώ, αλλά κυρίως η ζωντανή μνήμη όσο είναι κοντά μας, είναι αυτή η οποία μας δίνει τη φλόγα, μας δίνει τη δύναμη να κρατήσουμε την ιδέα της πατρίδας, το πατρίδο του πόλου ζωντανή, σε μια πόλη που υποθέθηκε στην αρχή δύσκολα, αλλά στη συνέχεια εγκολπώθηκε
όλο αυτόν τον οργανισμό του ελληνισμού, τον έχει αφομοιώσει και έχει πάρει πάρα πολλά θετικά στοιχεία και στην κουλτούρα της, αλλά και στη συνταγή της εικόνα για την πολιτιστική της ταυτότητα. Είναι χρέος μας να υποστηρίζουμε όχι μόνο σε εφεσιακό επίπεδο, αλλά στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας των φαροποδίων, με κάθε ηλική, ηθική, έμπραχτη ενίσχυση και ιδίως να διατηρήσουμε το σπίτι του, τον φάρο, ζωντανό, δυνατό και πραγματικό φάρο συσπήρωσης αυτών των κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων που είχε ανάγκη και η πόλη και ο πολιτισμός. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια σε όλους και χρόνια πολλά για τη σειρά. Βρέθηκε και προηγουμένως και εταίρος δήμαρχος ο κύριος Ανδρέας Καράβολος που στο παρελθόν στήριξε το σωματείο μας. Μαζί μας είναι και ο τέλος πρόεδρος του σωματείου φάρους των δύο πατρών, ο κύριος Βασίλειος Τσελεβίδης, ο οποίος θυμάστησε 8 χρόνια παράδειγμα. Έχει συμβάλει και αυτό με τη σειρά του στο δημιούργημα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο φιλόλογος δημοσιογράφος Ισίδωρος Σιδερόπουλος, γεννημένος στην Πάτρα, με καταγωγή από τους προγόνους του από τον Μικρασιατικό Πόντο και την Καπαδοκία, είναι ο άνθρωπος που με τη βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελλών του Φάρου Ποντίων συγκεκριμενοποίησε το θέμα και μετουσίωσε σε πράξη την ιδέα για τη συγκέντρωση στοιχείων και τη δημιουργία με αυτά αξιόλογου ψηφιοποιημένου αρχείου στο Φάρου Ποντίων. Με φωτογραφικό υλικό, έγγραφα, συνεντεύξεις, λήψη ιστορικών στοιχείων και διηγήσεις από επιζώντες πόντιους πρόσφυγες που ορίζωσαν και κατοικούν στην περιοχή των Πατρών, κατάφερε τα ιστορικά δεδομένα να τυπωθούν εικονογραφημένα και η ανθρώπινη μαρτυρία να καταγραφεί από τις πλευρές των ποτίων της Πάτρας. Με αγαπή ιδέα, κόπο και πολύ μεράκι, σε συνεργασία με το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Φάρου Ποντίου, δημιούργησε την πρώτη έκθεση φωτογραφίας και ντοκουμέντων στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών το Νοέμβριο του 2005. Θυμόμαστε πως πολλά μάτια δάκρυσαν τότε και όχι άδικα. Ακολούθησε η ολοκλήρωση και συγγραφή του βιβλίου Λευκώματος «Ποντίων μήνες στην Πάτρα», που την επιμέλεια είχε ο Ισίδωρος Σιδερόπουλος και εκδόθηκε από το Σωματείο Φάρος Ποντίων το 2007. Σήμερα εγκαινιάζουμε τη δεύτερη έκθεση φωτογραφίας και κοιμηλίων με δημιουργό της πάλι τον ίδιο και με βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών του Φάρου Ποντίων και τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Με θέμα μνήμη Ελένης. Ανήκει σε εκείνους που στέκεται αυστηρά απέναντι στο ενδεχόμενο της λύπης και αλλίωσης της μνήμης. Η ψυχική στάση και συμπεριφορά τεμέτερων του Ισίδωρου, του δικού μας Ισίδωρου, απέναντι στο ιερό χρέος σε εκείνους που μας άφησαν ως παρακαταθήκη την ιστορία και τον πολιτισμό τους, αποδεικνύεται γραμμή με το έργο του Ποντίων Μήνες. Ένα έργο που δημιουργήσε για να βγάλει από τη λησμονιά την ιστορία και τη ζωή των Ποντίων στην Πάτρα, το Ρίο και τον Αντιδεών. Γιατί, όπως γράφει ο ίδιος στο πόνημά του, επιχειρούμε τη δική μας προσέγγιση προς το παρελθόν μας, κάνοντας ουσιαστικά δυνατή την ανάκτησή του. Αν κάποιος θυμηθεί, αν κάποιος δει ή διαβάσει για τον πρόγονό του, αν κάποιος πει συγγνώμη, αν κάποιος αναγνωρίσει τον άλλο, τον διπλανό του, τον γείτονα ή τον φίλο, αν κάποιος σκεφτεί είμαι περήφανος για την ποδιακή μου καταγωγή, για τις ρίζες μου, θα πει ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Κυρίες και κύριοι, τίποτα δεν χάνεται, ούτε ξεχνιέται όταν ζει και υπάρχει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.